εγώ και ο μη εγώ. Το 1998 μου προσέφεραν μια δουλειά στη Νότια Αφρική. Πήγα. Η δουλειά δεν πήγε καλά. Οπότε, μετά από κάποιο καιρό, νίκιασα ένα μικρό αυτοκίνητο και άρχισα να ταξιδεύω. Δεν είχα σχέδιο, ούτε κανονικό χάρτη. Ακολούθησα τον δρόμο και όλα ξεδίπλωσαν μπροστά μου. Κοιμόμουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ή έξω στο χώμα, κάτω από τα αστέρια. Ω, το λάτρεψα, ο άπλετος, μεγαλειώδης χώρος. Δεν πήγα σε μεγάλες πόλεις, μόνο μικρές. Αγόραζα όσα χρειαζόμουν. Έβρισκα στο χάρτη τους ανοιχτούς τόπους και πήγαινα εκεί. Ήμουν τόσο συνεπαρμένος. Δεν χόρτενα το χώρο και την ησυχία. Πάντα τα λάτρευα. Είναι ο φυσικός μου τόπος. Εκεί ανήκω. Εκεί νιώθω οικία. Όταν ήμουν παιδί, η αγαπημένη μου εικόνα ήταν ενός cowboy να ανεβαίνει στην κορφή του βουνού με τη λεζάντα «Μη με κλείνεις στο φράχτη». Αυτό ήταν η Αφρική, με αυτήν την έννοια. Και τότε προχώρησα στις ερήμους της Καλαχάρη και της Ναμίμπια. Ω, το λάτρευα, πάντα μου φαινόταν προφανές γιατί οι πρώτοι χριστιανοί, οι άνθρωποι της προσευχής, πήγαιναν στην έρημο. Το βίασα ο ίδιος. Είναι όλα τόσο προφανή εκεί. Όλα είναι εκεί μπροστά σου. Το άπειρο. Εσύ δεν είσαι τίποτα. Αφήνεσαι στο αχανές που υπάρχει εκεί. Στην Αφρική βίωσα πως δεν υπάρχει αντικείμενο, υποκείμενο. Όλα αυτά σβήνουν. Όλη η προσωπικότητα είναι τίποτα. Το εγώ, ο Τζον Μπάτλερ, είναι μόνο. Το ξεχνάς. Είναι τίποτα. Όταν γύρισα από την Αφρική στην Αγγλία, όπου έγινε το αντίθετο, και γίνα πάλι John Butler ή αυτό που ο κόσμος θεωρούσε πως είναι ο John Butler, ήταν δύσκολο. Είχα χάσει τη δουλειά μου ως αγρότης. Έψαχνα απελπισμένα να βρω κάποια δουλειά. Μα τι θα μπορούσα να κάνω? Έγραψα ένα βιογραφικό και θυμάμαι περίπου τι έγραψα. Ότι ήξερα κάτι για την ελευθερία και ότι μπορούσα να βοηθήσω κι άλλους να τη βρουν. Και φυσικά, η ελευθερία είναι αγάπη. Η αγάπη είναι ελευθερία. Τα δύο είναι ταυτόσημα από πνευματική άποψη. Κι αν κάποιος μου έδινε ένα διάβλο για την αγάπη μου, θα τα έδινα όλα. Αυτό έψαχνα. Και, φυσικά, ποιος απάντησε στο βιογραφικό μου? Κανείς. Έψαχνα για ελευθερία στον κόσμο της δουλείας, με χτύπηση πραγματικότητα της καθημερινότητας. Είμαστε τόσο βρέφοι πνευματικά, ακόμη και τώρα, γέρος πλέον, είμαι ακόμη παιδί πνευματικά. Είναι μεγάλο το ταξίδι και μαθαίνει κανείς συνέχεια. Κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι. Και εκείνο τον καιρό ήμουν ακόμη παγιδευμένος σε ερωτήματα που δεν έχω πλέον. Αλλά τότε τα είχα. Παγιδεύτηκα ξανά στον προσωπικό πόθο. Έπρεπε να αντιμετωπίσω την καρκινική ρίζα του εγωισμού, εκθέτοντάς την κομματάκι-κομματάκι. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Γιατί εγώ είμαι το εγώ, εγωισμός. Οπότε ο εγωισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον εγωισμό. Είναι σαν ο τυφλός να οδηγεί τυφλό. Αυτό που μας σώζει είναι η χάρη. Λοιπόν, διαλογιζόμουν. Εκείνη την εποχή γνώρισα έναν δάσκαλο, ένα νεαρό άντρα,
και κοίταξα στα μάτια του και είχα την ίδια εμπειρία του να βλέπω το απέραντο υπερπέραν. Ένιωσα ελευθερία. Τον ακολούθησα στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο. Ήμουν τόσο απελπισμένος. Ήξερα πως μόνο αυτό ήθελα και έκανα άλμα στο κενό ακολουθώντας. Όσο ήμουν στην Αμερική, αφού ήμουν μαζί του κάποιες μέρες, βρεθήκαμε σε μία πολυπληθή συνάντηση όπου με κοίταξε και επεσήμανε την υπερηφάνεια, την υπεροψία και τον εγωισμό μου. Αυτό με συνέθλιψε εντελώς. Εκτέθηκα σε μία αίθουσα με, υποθέτω, 200 ανθρώπους και ένιωσα μέσα μου ένα τερατώδες σχεδόν σαν σκουλίκι και δεν είχα ιδέα τι να το κάνω. Είχα απόλυτα τρομοκρατηθεί και έφυγα. Δραπέτευσα στην άγρια ερημιά. Πήρα ένα αυτοκίνητο και οδήγησα μέχρι την έρημο. Νόμιζα ότι πάω να τρελαθώ. Είχα μια φρικτή συνέστηση φαυλότητας εντός μου και δεν είχα ιδέα πώς να το διαχειριστώ. Διαλογίστηκα, αλλά ούτε ο διαλογισμός μπορούσε να το διαχειριστεί. Και, φοβούμενος ότι πραγματικά θα χάσω τα λογικά μου, πήρα μια δουλειά ως μάγειρας σε ένα παράξενο, μικρό ξενοδοχείο πρατήριο βενζίνης. Δούλεψα στην κουζίνα τηγανίζοντας αυγά και άλλα. Ήταν στην έρημο Μαχάρβι που βρίσκεται στο σύνορο της Αριζόνας, περιβαλλόμενο από έρημο τοπίο. Μια μέρα μετά τη δουλειά περπάτησα στην πλαγιά της κοιλάδας, στο βάθος. Το ξενοδοχείο φαινόταν σαν τελίτσα στην πλαγιά. Κάθισα σε μία πέτρα. Έβαλα το κεφάλι μου μέσα στα χέρια και νομίζω ένιωθα ότι απλά ήμουν ξοφλημένος. Όταν κάποιος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Δεν είδα κανέναν. Δεν άκουσα κανέναν. Δεν ενεπλάκη κανένας απολύτως άνθρωπος, αλλά ένιωσα μια παρουσία δίπλα μου. Υποθέτω πως ήταν ο Ιησούς. Ποτέ δεν το αφισβήτησα. Δεν είχε τίποτα να κάνει με την εκκλησία. Τίποτα απολύτως να κάνει με τη θρησκεία. Δεν παρατήρησα διαφορά. Η κατάθλιψη δεν έφυγε. Αλλά έγραψα ένα ποίημα. Η κατάθλιψη δεν έφυγε, αλλά από τότε είχα έναν φίλο. Αυτή η παρουσία ήταν κάτι το λιγότερο προσδιορισμένο. Ήταν μη ορίσιμο. Σίγουρα δεν είχα ανθρώπινο φίλο εκείνη την περίοδο. Πέρασαν μερικοί μήνες και τέλειωσα τη δουλειά με χρήματα στην τσέπη. Οπότε νίκιασα ένα αμάξι και πέρασα υπέροχα εξερευνώντας τις δυτικές πολιτείες, την ύπαιθρο των cowboy και άλλα ζώα και άλλες αγαπημένες παιδιάδες. Και ξανάρθα σπίτι, μέσα σε αυτήν την φρικτή άβυσσο, μην ξέροντας τι να κάνω. Αφού γύρισα, είχα κάποιους φίλους που έκαναν θεραπείες και προσευχήθηκαν γύρω μου. Ήταν συγκλονιστικό. Βρέθηκα να ουρλιάζω. Πετάχτηκα στο πάτωμα και κάτι εκδιώχθηκε. Ένα απεχθές πράγμα βγήκε από το στόμα μου. Άνοιξε το στόμα μου τόσο πολύ που σκίστηκε. Αλλά τι βγήκε. Δεν είδα τίποτα. Υποθέτω μια ιδέα εκδιωγμένη από άλλη.